Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Λάρισα, με εξαίρεση τον Πάνο και κάποιους εραστέχνες παίκτες που απέκτησε φέτος, δεν έκανε άλλες μεταγραφές. Κράτησε όμως όλους τους γνωστούς άσους της. Ενώ ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά με δύο ξένους, τον Νίλσεν και τον Κόλεφ, με τον Κουρμπανά που επέστρεψε την Παναχαϊκή. Ο Κουρμπανάς βγήκε όμως στη θέση του Βασιλείου. Ο Κουρμπανάς τραυματίστηκε στο πρώτο 15 λεπτό σε μια φάση με τον Ζιώγα, ενώ βλέπουμε τώρα τον Δημήτρη Σαραβάκο έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να ξεφύγει, δεν τα καταφέρει, τον κόβει με έξυπνο τρόπο Αλεξούλης, αλλά ανατρέπεται. Ο Κόλεφ με πολύ ωραίο τρόπο εκτελεί αυτό το φάουλ τον Μιχαήλ σε κόρνερ. Σαραβάκο στο κόρνερ. Κόλεφ προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί ο Βασιλείου, τον παρεμποδίζει ο Γιουργαμλής. Καλατζής, θα κόψει όμως ο Καραπιάλης. Καραπιάλης τελικά του κλέβει την μπάλα ο Χατζηαθανασίου. Σαραβάκος, Σαραβάκος ξεφεύγει από τον Μιτσιμπόνα, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα προς τον Νίλσεν. Νίλσεν στριφογυρίζει, σουτάρει και φέρνει την μπάλα. Μια εντυπωσιακή προσπάθεια που φέρει τη σφραγίδα του Δημήτρη Σαραβάκου και την εκτελεστική ικανότητα του Νίλσεν. Στο 27ο λεπτό λοιπόν. Καλατζής ανατρέπεται εκεί από τον Αλέξου. Κόλεφ. Εντυπωσιακή κεφαλιά από τον Καλατζή και είναι το 2-0. Ένα απροσδόκητο γκολ ύστερα από μια εξαιρετής επανάληψης, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Έξαλλοι πανηγυρισμοί μέσα και έξω από το γήπεδο, πάνω ψηλά στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη προσπάθεια που έκανε για να κόψει τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο αρχηγός, μετά την αποχώρηση βέβαια του Τσιόλη της Λάρισας, ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, θα δώσει, θα πάρει ο Βουτυρίτσας. Ζητά την μπάλα ο Μπάνων, βλέπουμε τον Καραπιάλη. Ο διαιτητής δείχνει πέναλτι. Ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι και ο αρχηγός της Λάρισας στα 11 μέτρα απέναντι στον Παδιωτάκη. Και η μπάλα στα δίχτυα, η Λάρισα μειώνει σε 2-1 στο 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με το πέναλτι αυτό, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Μιτσιμπόνα. Μιτσιμπόνα στα διώξει. Κυριλίδης, Κόλεφ, Νίλσεν. 12 λεπτά παιχνιδιού ακόμα, 12 λεπτά που θα κρίνουν ποιος θα είναι εκείνος που θα κατακτήσει τον επίζηλο αυτό τίτλο στον απόψινό τελικό. Σαραβάκος στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Νίλσεν και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα, ο διαιτητής δείχνει τη σέντρα. Είναι το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα εντυπωσιακό γκολ από τον Δανό τον Νίλσεν, που αποδεικνύει ότι πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες μπροστά στα αντίπαλα καρέ. Το βλέπουμε να πανηγυρίζει αγκαλιά με τον Χατζηαθανασίου.